Στις αρχές Μαρτίου 1941, ο ίδιος ο Μουσολίνι έφτασε στην Αλβανία προκειμένου να εποπτεύσει προσωπικά από κοντά τις επιχειρήσεις. Διέταξε λοιπόν την οργάνωση της μεγαλύτερης έως τότε επιχείρησης εναντίον των Ελλήνων με το όνομα Πριμαβέρα, δηλαδή Άνοιξη, που έμελε να μείνει στην ιστορία ως η μεγάλη αερινή επίθεση των Ιταλών. Σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονήθηκε από τον στρατηγό Καβαλέρο, η επιχείρηση θα εκδηλωνόταν στις 9 Μαρτίου 1941 στη ζώνη του 2ου Σώματος Στρατού μεταξύ των ποταμών Αόου και Άψου σε ένα μέτωπο 6 χιλιόμετρων με στόχο τη διάσπαση του μετόπου από την Κλάβα στο Μπούμπεσι αποσκοπώντας τη διάνοιξη της κοιλάδας του Ντεσνίτσα ποταμού. Η επίθεση θα στρεφόταν στον τομέα της πρώτης ελληνικής μεραρχίας πεζικού μεταξύ Τρεμπεσίνας και Μπούμπεσι, πολεμούσε διαλείπτος με διοικητή τον υποστράτηγο Βασίλειο Βραχνό. Στις 6:30 το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941 δόθηκε το σύνθημα της επίθεσης. Υπήρξε σφοδρότατος βομβαρδισμός σε όλο το μέτωπο του 2ου Σώματος Στρατού. Ιδιαίτερα στον τομέα της 1ης Μεραρχίας, όπου ο Ιταλικός στρατός κατήφθηνε την κύρια προσπάθειά του για τη δημιουργία ρήγματος, υπήρξε οριμαγδός εκρήξεων βλημάτων του εχθρικού πυροβολικού, η προπαρασκευή του οποίου διήρκησε 2,5 ώρες. Μέσα στο διάστημα αυτό των 2,5 ώρων, ρίχτηκαν 100.000 βλήματα εναντίον των ελληνικών θέσεων σε μέτωπο 6 χιλιόμετρων. Μαζί με το πυροβολικό, επιχειρούσαν και σχηματισμοί Ιταλικών αεροσκαφών που βομβάρτιζαν συνεχώς τις ελληνικές θέσεις της πρώτης γραμμής, καθώς και τα μετόπισθεν. Η δέσμη πυρών που συγκεντρώθηκε στα υψώματα 717 και 731, καθώς και οι ακόλουθες αλλεπάλληλες επιθέσεις, δεν έφεραν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όμως η γραμμή αντίστασης των Ελλήνων βαλόταν κυριολεκτικά σε όλο το εύρος της. Με νέα προσπάθεια, οι Ιταλοί κατέλαβαν το ύψωμα 717, το οποίο όμως ανακαταλήφθηκε ύστερα από ελληνική αντεπίθεση. Στις 14:00 και στις 16:50, εκδηλώθηκαν δύο επιθέσεις κατά των υψωμάτων 731 και Κιάφιλουζίτ, με σημαντικές απώλειες όμως των επιτιθέμενων Ιταλικών τμήματων. Την 10η και 11η Μαρτίου, οι Ιταλικές δυνάμεις συνέχισαν τις προσπάθειές τους με την ίδια σφοδρότητα και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Την 12η Μαρτίου, εκδηλώθηκε νυχτερινή αυτή τη φορά επίθεση των Ιταλών κατά του υψώματος 731, η οποία αντιμετωπίστηκε με πυκνό φραγμό πυρών. Την 13η Μαρτίου, μέχρι το μεσημέρι, όλο το μέτωπο της πρώτης μεραρχίας παρουσίαζε τη συνήθεια δράση βομβαρδισμών πυροβολικού και όλμων. Στις 15:30 σημειώθηκε ακόμα μια προσπάθεια των Ιταλικών δυνάμεων να καταλάβουν το ύψωμα 731 και το Μπρέγκου Ραπίτ, ενώ την επιχείρηση κάλυπτε η Ιταλική αεροπορία. Ο αγώνας διήρκησε έως το απόγευμα, οπότε και οι επιτιθέμενοι ανατράπηκαν οριστικά. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και την 14η Μαρτίου, προσπαθώντας οι Ιταλοί να καταλάβουν με κάθε μέσο το ύψωμα 731. Μπορεί ο βομβαρδισμός να γινόταν σε όλο τον κεντρικό τομέα, η επιχείρηση όμως επικεντρώθηκε στο ύψωμα αυτό, το οποίο αποτέλεσε το κλειδί της όλης τοποθεσίας, καθώς βρισκόταν 20 χιλιόμετρα βόρεια της κλεισούρας, αποτελώντας εδαφικό εφαλτήριο για την εκτόξευση της επιθετικής ενέργειας από νότο προς βορρά. Κατά τη διάρκεια των Ιταλικών επιθέσεων και των Ελληνικών αντεπιθέσεων, ιδιαίτερες στιγμές ηρωισμού και φρίκης καταγράφηκαν στο ύψωμα 731 που το υπεράσπιζαν οι άνδρες του 5ου Συντάγματος Πεζικού. Ο Έλληνας αξιωματικός που σταμάτησε τους Ιταλούς επιδρομής με σχέδιο και ανδρεία, εκτινάσοντας τα ύψη το φρόνημα των αδρών του, ήταν ο ταγματάρχης Δημήτριος Καζλάς, διοικητής του 2ου Τάγματος του Συντάγματος. Η διαταγή προς τους στρατιώτες του ήταν σαφής και δραματική. «Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυνθόμεν μέχρι σε σχάτων. Ουδής θα κινηθεί προς τα οπίσω. Τότε μόνο θα διέλθει ο εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, όταν αποθάνομεν άπαντες επί των θέσεών μας». Οι Ιταλοί προχώρησαν κατά διαδοχικά κύματα με σκοπό να καταλάβουν οπωσδήποτε το ύψωμα 731 παρά τις απώλειές τους.
τα αμυνόμενα ελληνικά τμήματα αντέδρασαν με άμεση αντεπίθεση. Οι μάχες που δόθηκαν ήταν σκληρές και συχνά εκτός συστάδιν με ξυμφολόνχες και χειρογομβίδες. Οι εκρήξεις των πυρών πυροβολικού συνεχίστηκαν και η Ιταλική αεροπορία έβαλε πανταχώθεν με αμύωτη σφοδρότητα. Ήταν η 7η επίθεση των Ιταλών στο ύψομα 731 και τα ελληνικά όπλα εξακολουθούσαν να θριαμβεύουν αναπτερώνοντας το ηθικό των μαχόμενων τμήματων. Την 15η Μαρτίου μέχρι τις 13.00 επικράτησε ηρεμία. Λίγο αργότερα, το εχθρικό πυροβολικό άρχισε και πάλι να βάλει κατά των υψωμάτων 731, Μπρέγκουρα Πιτ και κατά διαστήματα κατά του Κιάφιλου Ζιτ και Μαζιάνι. Ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν ανελέητος. Νέα επίθεση αποκρούστηκε στις 21.00 με χρήση χειρογομβίδων και άμεσων αντιπιθέσεων. Ήταν η 7η ημέρα της Ιταλικής επίθεσης, εξαιρετικά αποφασιστική, καθώς η πλήρης αναποτελεσματικότητα των επιθετικών ενεργειών τους έπεισε τελικά την Ιταλική ηγεσία ότι και η επιχείρηση Πριμαβέρα ως σχέδιο απέτυχε παταγωδώς. Στην πολεμική ιστορία για τον δύο αντιπάλων, το ύψομα 731 υπήρξε ίσως ένα από τα πιο αιματοβαμμένα πεδία μάχης ολόκληρου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι στρατιώτες το ονόμασαν Γολγοθά, κρανίου τόπο δηλαδή. Γιατί κατά τη διάρκεια των αθροπραξιών, το βουνό ανασκάφθηκε από τους βομβαρδισμούς σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να μεταβλεθεί οριστικά η γεωλογική του μορφή. Οι πλαγιές του 731 καταστράφηκαν ολοσχερώς, τα δέντρα ξεριζώθηκαν ή κόπηκαν, ενώ τα πτώματα σκέπαζαν τα εδάφη του 731 και του 717. Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω των πυρών, το ύψος του 731 μειώθηκε κατά 5 μέτρα. Αργότερα, στους χάρτες αναφερόταν ως 726, καθώς την ονομασία καθορίζει το υψόμετρο. Το τίμημα αυτής της μάχης ήταν οι συνολικές απώλειες των ελληνικών δυνάμεων που ανήλθαν σε 1.243 νεκρούς και 4.016 τραυματίες, ενώ των Ιταλικών δυνάμεων σε 11.800 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών.